Είναι βέβαια μεγάλο, αλλά εν σχέση με τα δογματικά, οπωσδήποτε είναι μικρό το θέμα της συμπροσευχής. Και φτάσαμε σήμερα, μετά από τόσα χρόνια οικουμενικής κινήσεως, όπως είπε και ο πατήρ Λυκαίος προλίγου, ο παπισμός, ενώ θεωρείται ανέκαθεν αιρετικός και εκτός της Ορθοδόξης Εκκλησίας, καταδικασμένος από πολλές συνόδους τοπικές και πανορθόδοξες μεγάλες, κατακεκριμένος από κείμενα πατερικά, αναρρύθμιτα κτλ. Και φτάσαμε λοιπόν πέρυσι ακριβώς το 1993 στο Βελεμένδιο του Λιβάνου να αποφασιστεί από τους Ορθοδόξους και να συνυπογραφεί με τους παπικούς κείμενο το οποίο ανακηρύσει τον παπισμό αδελφή Εκκλησία. Αρχίσαμε, επαναλαμβάνω, αυτές οι προσευχές, τα μικρά και τα συγκαταβατικά ας πούμε για την αγάπη του αδελφού, και φτάσαμε να ανακηρύσουμε τον παπισμό αδελφή Εκκλησία με την πλήρη εκκλησιολογική σημασία και έννοια του όρου. Όχι δηλαδή για λόγους αυροφροσύνης λέμε ότι είναι αδελφή Εκκλησία, όντως την θεωρούν αδελφή Εκκλησία και γι' αυτό απαγορεύουν στους παπικούς όταν επιστρέφουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία να γίνεται ένα βαπτισμός. Για την ακρίβεια, βαπτισμός. Μήπως η συμπεριφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη ενέχει πολιτική σκοπιμότητα? Εάν υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότης στις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχου, ως προς τις φιλενοτικές του δηλαδή ενέργειες προς τη Δύση, νομίζω δεν θα ήταν ανάγκη να σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό το ζήτημα, γιατί ούτως ή άλλως εμάς μας ενδιαφέρει ότι έχουμε μια πτώση πίστεως. Τώρα, αν αυτή η πτώση πίστεως είναι αλληλένδετη ή εν πάση περιπτώσει εκείνη και από πολιτικές σκοπιμότητες, αυτό δεν τον δικαιολογεί σε τίποτε. Γιατί η πτώση πίστεως ούτως ή άλλως είναι πτώση πίστεως, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων της πτώσης αυτής. Και σας υπενθυμίζω την πτώση των Βυζαντινών, οι οποίοι ενώ αρχίζονται υπό το κίνδυνο της καταλήψεως και καταλήψεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Μουσουλμάνους, αυτοί προσπαθούσαν για πολιτικούς λόγους να έρθουν σε σχέση και ενότητα με το Βατικανό, με τη Ρώμη, προδίδοντας στην Ορθοδοξία. Πάλι είχαν πτώση. Γι' αυτό και ο Μάριος ο Μάριος Ευγενικός, στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, ότι οι σκέψεις των Ορθοδόξων εκ της Κωνσταντινούπολης προσπαθούσαν, απέβλεπαν, να ξεπεράσουν τα θέματα της πίστεως για την πολιτική σκοπιμότητα. Παρά τα αυτά όμως αντέδρασε ακριβώς και είπε ότι δεν πρέπει ένεκα ακριβώς των πολιτικών σκοπιμοτήτων να πουλάμε την πίστη μας, διότι είναι προτιμότερο να χάσουμε την κρατική μας υπόσταση ως έθνος, αλλά να κρατήσουμε την πίστη μας. Διότι αν κρατήσουμε την πίστη μας, κάποτε θα ξανααποκτήσουμε την κρατική μας υπόσταση, όπως και είναι. Αυτό είναι σαφές, όσον αφορά την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Ορθόδοξος Εκκλησία μας αντιμετώπισε κατά καιρούς αιρέσεις τριαδολογικές, χριστολογικές, πνευματολογικές και τις κατέκρινε συνοδικώς. Τώρα καλείται να αντιμετωπίσει μια εκκλησιολογική αίρεση, την αίρεση του οικουμενισμού. Αν γίνουν δεκτές οι δοξασίες του οικουμενισμού, τότε ανατρέπεται η ορθόδοξος αντίληψης περί εκκλησίας, καταστρέφονται τα θεμελιά της, χάνονται τα όρια της. Είναι πολύ αναγκαίο να εμβαθύνουμε στη φύση του οικουμενισμού, διότι τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο οικουμενισμός κατατάσσεται στις αιρέσεις απολίας κατά τον Απόστολο Παύλο και θέτει βεβαίως σε άμεσο κίνδυνο τη σωτηρία της ψυχής μας.
Γιατί όμως ο οικουμενισμός είναι εκκλησιομάχος? Τι λέγουν σχετικά διάφοροι επιφανείς ορθόδοξοι και σύγχρονοι Άγιοι? Αυτά εξετάζει η Τετάρτη Ενώτης. Ο οικουμενισμός, βάσει αυτών που είδαμε και ακούσαμε, είναι αίρεσης. Ο οικουμενισμός οπωσδήποτε είναι μία αίρεση. Είναι αίρεση εκκλησιολογική. Έχει χαρακτηριστεί αίρεση εκκλησιοκτόνος και εκκλησιομάχος. Δηλαδή, για να γίνουμε πιο κατανοητοί, οι παλαιές μεγάλες αίρεσεις, τις οποίες αντιμετώπισε κατά καιρούς η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, αναφέρονται προσέβαλαν τα κύρια δόγματα της πίστεώς μας, το τριαδολογικό, το χριστολογικό, τα οποία περιέχονται στο σύμβολο της πίστεως. Οι οικουμενιστές, όπως εμφανίστησαν ήδη από την αρχή του αιώνα μας, προσβάλλουν τα τελευταία άρθρα, ένα από τα τελευταία άρθρα του συμβόλου της πίστεως, της πίστεώς μας, το άρθρο περί της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν αρνούνται την Εκκλησία, δεν λένε ότι δεν υπάρχει Εκκλησία, αλλά αλλοιώνουν την φύση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και πραγματικά είναι μία αίρεση. Πώς προσβάλλουν αυτό το δόγμα, το εκκλησιολογικό δόγμα? Υπάρχουν οι ακραίοι οικουμενιστές, υπάρχουν και οι μετριοπαθείς οικουμενιστές. Οι ακραίοι οικουμενιστές θεωρούν ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ισότιμος, ισοστάσιος και ισόκυρος προς όλες τις άλλες παραφιάδες του χριστιανισμού, οι οποίες κατά καιρούς εξέπεσαν της Εκκλησίας λόγω ακριβώς των αιρετικών δοξασιών τους. Διακηρύσουν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές και γενικά οι Οικουμενιστές και οι μη Ορθόδοξοι ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία αποτελείται από το σύνολο αυτών των αιρετικών παραφιάδων, εντός του οποίου συνόλου περιλαμβάνεται και η Ορθόδοξος Εκκλησία. Και επειδή βλέπουν ότι οι παραφιάδες αυτές οι αιρετικές με την Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν βασικά κοινά σημεία, ίχνη της Εκκλησίας, vestigia ecclesia όπως λέγονται, προτείνουν να προχωρήσουμε αμέσως σε μυστηριακή κοινωνία, δηλαδή να κοινωνήσουμε από το ίδιο το κοινό ποτήριο. Αυτοί είναι οι ακραίοι οικουμενιστές. Υπάρχουν μετριοπαθέστεροι οικουμενιστές, οι οποίοι πιστεύουν μεν ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, από την οποία, από την καθολικότητα της οποίας, από την ολοκληρία της οποίας εξέπεσαν οι διάφορες αιρέσεις, αλλά όμως παρόλο ότι εξέπεσαν αυτές οι αιρέσεις από την καθολικότητα της Εκκλησίας, παρά τα αυτά δεν είναι εκτός Εκκλησίας. Ευρίσκονται μέσα στον περίβολο της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή η λεγόμενη περιεκτική εκκλησιολογία. Τελικώς όμως, εάν μέσα στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία περιλαμβάνονται εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας και οι διάφορες αιρετικές παραφιάδες της Δύσεως και Απανταχού της Οικουμένης, έχουμε μία ταύτιση της Εκκλησίας, της αληθείας με το ψεύδος. Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κηρύσσει την αλήθεια, οι δε αιρέσεις κηρύσσουν την μη αλήθεια, δηλαδή προσβάλλουν την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν ταυτίζεται ουσιαστικώς η Εκκλησία με τον κόσμο, διότι οι αιρέσεις έχοντας εκπέσει από την Εκκλησία έχουν ταυτιστεί με τον κόσμο. Δηλαδή έτσι χάνονται τα όρια της αληθείας και του ψεύδους. Δεν υπάρχει λόγος να αγωνιζόμεθα για την αλήθεια, εφόσον ας πούμε είναι ένα σχετικό πράγμα η αλήθεια. Έχουμε προεκτάσεις δηλαδή της οικουμενικής αυτής ιδεολογίας
Και αυτοί λοιπόν πιστεύουν και το διακηρύσουν επισήμως οι οικουμενιστές ότι τα όρια της Εκκλησίας καθορίζονται έτσι απλά και χοντρικά. Δηλαδή, όσοι έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, ανήκουν όλοι στην Εκκλησία, ανεξαρτήτως εάν δεν κατέχουν την αλήθεια, αν έχουν αιρετικές δοξασίες κτλ. Πράγμα που είναι αντίθετα την πατερική παραδοσιακή θεολογία, η οποία λέει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνο αυτή και όχι οι άλλες αιρέσεις, ταυτίζεται απόλυτα με την μία και μοναδική Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέμε ότι κηρύσσεται μια εκκλησιολογική αίρεση, η οποία τελικώς είναι εκκλησιομάχος και εκκλησιοκτόνος, γιατί διαλύει κυριολεκτικά την Εκκλησία. Χάνονται τα όρια της αληθείας. Υπάρχουν επιφανείς θεολόγοι ή άλλοι παράγοντες οι οποίοι συμφωνούν με τις απόψεις σας κατά του οικουμενισμού? Ναι, αυτή είναι και αυτή μια πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση, διότι μπορεί ορισμένοι να μας λένε, καλά, εσείς, εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ στο μήμα, εσείς λέτε ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεσης. Αν και πιστεύω ότι αυτά που ήδη είπαμε για να διευκρινίσουμε την φύση του οικουμενισμού ήταν κατανοητά και μπορεί ο καθένας μας να καταλάβει ότι ο οικουμενισμός είναι πραγματικά αίρεσης και γιατί είναι αίρεσης. Αλλά για να επιβεβαιώσουμε περισσότερο αυτή τη θέση, μπορούμε να αναφέρουμε πολλές μαρτυρίες. Εδώ ας αναφερθούμε ενδεικτικά δύο-τρεις. Έχουμε παραδείγματος χάρη το Σέρβο, καθηγητή της δογματολογίας του θεολογική σχολή του Βελιγραδίου, τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς. Το Μακαρίτη. Το Μακαρίτη που θεωρείται μάλιστα και σαν Άγιος, προσκυνείται εκεί σαν Άγιος από τους Σέρβους. Το πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς εξέδωσε ένα ολόκληρο βιβλίο που προς δίκη μας έχει μεταφραστεί και εδώ στα ελληνικά με τίτλος «Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός». Και αυτός, παρόλο που ήταν πάρα πολύ προσεκτικός σε όλες στη γλώσσα του, είχε πάρα πολύ δυνατές εκφράσεις για τον οικουμενισμό, τον ονόμαζε πανέρεση. Μάλιστα, όταν αναφερόταν στη συμμετοχή του των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβουλίο των Εκκλησιών, το ονόμαζε αυτό «ταπείνωση τερατώδη». Ανήκουν στον προδοσίαν, αντορθόδοξον και αποκαλυπτικός φρικαλέαν. Τη συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Δυστυχώς συμμετέχουμε και παντρεμένοι και τα Πατριαρχία όλα. Πανορθοδόξος. Και σε ένα άλλο κείμενο, τη στάση των Ορθοδόξων έναντι του οικουμενισμού την χαρακτήρισε ικτρός και φρικοδός αντί Αγίου Παραδοσιακή. Νομίζω αυτή η μαρτυρία αυτού του συγχρόνου Αγίου είναι πολύ καθαρή. Επίσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μαρτυρίες εδώ στην Ελλάδα Ορθοδόξων καθηγητών θεολογίας. Παραδείγματος χάρη να ακούμε την μαρτυρία του Κωνσταντίνου Μωρατίδη, που λέει θεωρεί τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, είναι τα λόγια του, ως μέγιστον και πλέον οδύνηρον πλήγμα κατά του απολυτρωτικού έργου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και ονομάζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών χώρος εν θα ενεργείται το μυστήριο της ανομίας. Αυτό καθηγητής θεολογίας εδώ στην Ελλάδα. Γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής πολύ εύστοχα επισημαίνει ότι η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, εντός το οποίο, όπως γράφει χαρακτηριστικά, συντελείται το μυστήριο της ανομίας, υπό την επίδραση του αποσυντεθικού παγκοσμίου συγκριτισμού, σημαίνει για την Ορθοδοξία παρέτηση της οικουμενικής αυτής αποστολής υπέρ του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, όπερ συνιστά του μέγιστον και πλέον οδυνηρών πλήγμα κατά του απολυτρωτικού έργου, το οποίο είναι και κλειμένη να επιτελέσει αυτήν μέσω του συγχρόνου κόσμου. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλές άλλες μαρτυρίες, να δώσω μια άλλη μαρτυρία ενός συγχρόνου Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς, ο οποίος ήταν Ρώσος επίσκοπος που λόγω της επαναστάσεως έφυγε από τη Ρωσία. Ένα διάστημα ήταν επίσκοπος στο Σανγκάι της Κίνας, μετά ήταν στην Δυτική Ευρώπη και κατέληξε στο Σαν Φρανσίσκο της Αμερικής. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς ήταν πολύ αντικομμουνιστής και κείμενα που χαρακτηρίζουν την οικουμενική κίνηση ως αίρεση. Πρόσφατα, επειδή στη συνείδηση του λαού είναι Άγιος αυτός ο επίσκοπος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, πήγαν και άνοιξαν τον τάφο του και τον βρήκανε ολόσωμο.
και αυτό επιβεβαιώνει ήδη τα πολλά θαύματα που ήδη έκανε και στη ζωή του και μετά από την κοίμησή του. Είναι μια άλλη μαρτυρία ενός συγχρόνου Αγίου, μεγάλου Αγίου, που ήταν και αυτός αντιοικουμενιστής. Γενικώς μπορούμε να πούμε και το εξής. Έχουμε πολλές μαρτυρίες, να μην μακρύνω το λόγο, δεν θα αναφέρω άλλες. Έχουν οι οικουμενιστές τη μαρτυρία ενός Αγίου, ενός συγχρόνου Αγίου, που συμφωνεί με την οικουμενική κίνηση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ούτε μια μαρτυρία ενός Αγίου, το επισημένο στη συνείδηση του λαού. Ένα επικίνδυνο μικρόβιο ήδη έχει προσβάλει το σώμα της Εκκλησίας. Οι οικουμενιστές, υλοποιούντες την αντορθόδοξη θεολογία τους, δεν δέχονται τους ετεροδόξους όταν αυτοί θέλουν να εισέλθουν στα όρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έτσι, σε πρακτικό επίπεδο, ο οικουμενισμός καταργεί την Ορθόδοξη Ιεραποστολή, αφού έχει προηγηθεί η κατάργηση της μοναδικότητος της πίστεώς μας σε θεολογικό επίπεδο. Μήπως αυτό το συμπέρασμά μας είναι αυθαίρετο? Μήπως είμεθα υπερβολική? Δυστυχώς όχι. Όπως θα διαπιστώσουμε ευθύς αμέσως, αυτήν την κατάπτωσή τους την ομολογούν ακόμη και οι ίδιοι οι οικουμενιστές. Ποια είναι τα άμεσα αποτελέσματα του οικουμενισμού για τους απλούς πιστούς? Όχι μόνο για τους απλούς πιστούς, βέβαια. Ναι, γενικώς διότι για το... ρωτάει κάποιος από τους απλούς για την πιστούς. Εκκλησία γενικότερα, ναι. Μπορείτε να μιλήσετε εσείς. Οπωσδήποτε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, διότι μια αίρεση, γιατί οι πατέρες έκαναν τόσους αγώνας εναντίον των αιρέσεων, γιατί έχησαν το αίμα τους για να αγωνίζονται εναντίον των αιρέσεων. Υπάρχει οπωσδήποτε λόγος. Μια αίρεση μπορούμε να την παρομοιάσουμε με ένα μικρόβιο που μπαίνει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Το μικρόβιο μπορεί να μπει από κάποιο συγκεκριμένο όργανο, άρα σιγά σιγά θα προσβληθούν όλα τα όργανα, όλα τα μέρη του σώματος θα προσβληθούν. Δηλαδή, οποιαδήποτε αίρεση έχει αποτελέσματα για όλους τους πιστούς. Και να το πω και πιο καθαρά, όταν υπάρχει μια αίρεση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, κινδυνεύει η σωτηρία του καθενός από εμάς. Ο καθένας από εμάς μπορεί να επηρεαστεί από την αίρεση και να κινδυνεύει έτσι η σωτηρία της ψυχής του. Τον πρώτο καρπό της αιρέσεως του οικουμενισμού που θα ήθελα να αναφέρω είναι η κατάργηση της Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Δηλαδή, οι οικουμενιστές, επειδή κάνουν ορισμένες συμφωνίες με τους ετεροδόξους, με τους παπικούς, με τους προτεστάντας, γι' αυτό το λόγο όχι μόνο δεν κηρύττουν την Ορθοδοξία στους ετεροδόξους, δεν προσπαθούν δηλαδή να τους επαναφέρουν εν μετανία στην Ορθόδοξο Εκκλησία, αλλά αντίθετα τους κλείνουν την πόρτα, τους λένε εσείς είστε παπικοί, καλά πορεύεστε, εσείς είστε προτεστάντες, καλά πορεύεστε. Να αναφέρω ένα πρωτιστό, ένα πρακτικό παράδειγμα που το ζήσαμε στο μοναστήρι μας πριν λίγους μήνες. Είχε έρθει ένας Άγγλος στο μοναστήρι μας σε πολύ δύσκολη πνευματική κατάσταση, ο οποίος ήταν πρώην παπικός κληρικός. Αυτός όμως εμβάθυνε, ήταν μορφωμένος, εμβάθυνε στην ιστορία της Εκκλησίας και κατέληξε ότι ο παπισμός οπωσδήποτε δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού και μάλιστα κατάλαβε, φωτίστηκε οπωσδήποτε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι πρέπει να γίνει Ορθόδοξος και πρέπει να βαπτιστεί.
Και αφού πήρε αυτή την απόφαση, πήγε να συναντήσει ορισμένους ιεράρχας, ορθοδόξους ιεράρχας, για να τους ζητήσει να τον βαπτίσουν. Πήγε, μπορώ να αναφέρω ορισμένα ονόματα, δεν θα σας πω όλη την ιστορία, γιατί θα ήταν πολύ μεγάλη. Πήγε πρωτίστως τον Θυατήρων, ο οποίος του είπε, εγώ δεν μπορώ να σε βαπτίσω. Έχω εντολές από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του ήταν, επειδή αυτός σαν συνειδητός είχε σταματήσει ως παπικός να λειτουργεί, αφού πίστευε ότι πρέπει να γίνει ορθόδοξος, σταμάτησε. Και τον έλεγξε, τον έλεγξε, του είπε, γιατί σταμάτησες να λειτουργείς εσύ σαν παπικός, έπρεπε να συνεχίζεις. Εν συνεχεία πήγε να συναντήσει τον επίσκοπο Περγάμου, τον κύριο Ιωάννη Ζιζιούλα, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, ο οποίος του είπε, όταν του ζήτησε αυτός ο Άγγλος να βαπτιστεί, του είπε, αποκλείεται. Εφόσον εσύ είσαι παπικός, είσαι βαπτισμένος, είσαι και εσύ εντός της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει λόγος να βαπτιστείς. Εν συνεχεία πήγε και συνάντησε άλλους επισκόπους στη Γαλλία, οι οποίοι του έδωσαν την ίδια απάντηση. Στην καλύτερη περίπτωση, έναν βοηθό επίσκοπο που συνάντησε, του είπε, εγώ θα ήθελα προσωπικά να σε βαπτίσω, πιστεύω ότι πρέπει να βαπτιστείς, αλλά έχω εντολές από άνωθεν που μου απογορεύουν να το κάνω. Τελικά συνάντησε κάποιον εκεί κληρικό, τον πατέρα Πλακίδα, ο οποίος τον συνέστησε να πάει στο Άγιον Όρος και του είπε, μόνο εκεί θα σε βαπτίσουν. Πριν πάει όμως, συνάντησε πάλι τον επίσκοπο Περγάμου, τον κύριο Ιωάννη Ζιζιούλα, και του είπε, εφόσον εσείς δεν με βαπτίζετε, εγώ θα πάω στο Άγιον Όρος. Και ο επίσκοπος Περγάμου του είπε το εξής, κοίταξε, εάν εσύ για συναισθηματικούς λόγους θέλεις να γίνεις ορθόδοξος, δεν του είπε, εάν εσύ κατάλαβες ποια είναι η αλήθεια, εάν για συναισθηματικούς λόγους θέλεις να γίνεις ορθόδοξος, τέλος πάντων να γίνεις. Αλλά να μην βαπτιστείς όμως, εσύ είσαι βαπτισμένος. Καταλαβαίνετε τι πτώση. Τελικά πήγε στο Άγιον Όρος, εκεί τον κατήχησαν, τον εβάπτισαν σε κάποιο μοναστήριο, τον παρακάλεσαν όμως να μην το διαφημίσει, να μην το ομολογήσει, για να μην έχουν προβλήματα με τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Εν συνεχεία, επειδή είχε κάποια τάση για να αφιερωθεί στη διακονία της Εκκλησίας, ήρθε εδώ στην Ελλάδα, συγκεκριμένα μεταξύ άλλων πήγε και στην Αθήνα, όπου συνάντησε έναν επίσκοπο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Και αυτός ο επίσκοπος, αντί να τον συγχαρεί, που παρόλες αυτές τις δυσκολίες, τα εμπόδια, 8 μήνες κράτησε αυτή η διαδικασία, παρόλα αυτά κατέληξε στην Ορθοδοξία, αντί να τον συγχαρεί, τον επέπληξε και του είπε, εσύ είσαι πνευματικά ανώριμος και ασταθείς. Και έπεσε αυτός ο άνθρωπος σε μια τέτοια απογοήτευση που ήταν έτοιμος να επιστρέψει πίσω στον παπισμό και να πει, εγώ είχα μια περιπέτεια με τους Ορθοδόξους, αλλά δεν βλέπω συνέπεια σε αυτούς. Και τότε είχε ακούσει όμως για το μοναστήρι μας και ήρθε στο μοναστήρι μας και για πρώτη φορά κατά την ομολογία του άκουσε μια ορθόδοξη ομολογία που τον ανέπαψε. Αυτό ένα παράδειγμα, έχουμε ζήσει στο μοναστήρι μας πολλά άλλα παραδείγματα. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι προσωπικά, γιατί θα έχετε καταλάβει από την προφορά μου ότι δεν είμαι Έλληνας. Εγώ προσωπικά είμαι Γάλλος και γεννήθηκα στο παπισμό. Ήμουν και εγώ παπικός. Εγώ είχα όμως την τύχη πριν 10-15 χρόνια να γνωρίσω Ορθοδόξους που δεν μου είπανε εσύ είσαι παπικός, καλά πορεύεις, αλλά με κήρυξαν ποια είναι η αλήθεια. Και με τη χάρη του Θεού αφού φωτίστηκα και εγώ βαπτίστηκα. Αυτό το αναφέρω όχι σαν προσωπικό παράδειγμα, γιατί σαν μοναχός δεν θα έπρεπε να μιλήσω προσωπικά, αλλά επειδή την ίδια έφεση, τον ίδιο πόθο, το έχω ζήσει στη Γαλλία, έχουν πάρα πολλοί νέοι, τόσο στην Ευρώπη όσο στην Αμερική και σε άλλους χώρους. Απαγοητεύονται από το παπισμό, από το προτεσταντισμό, γιατί δεν τους προσφέρει καμία πνευματική ζωή και ανατρέχουν, αναζητούν την αλήθεια ακόμα και σε ανατολικές θρησκείες, σε μυστικιστικές ομάδες. Και δυστυχώς, οι περισσότεροι, μπορώ να πω η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, έχουν απαγοητευθεί από το παπισμό, από το προτεσταντισμό. Γιατί έχουν δει αφενός ότι δεν υπάρχει πνευματική ζωή, αλλά και αφετέρου ότι έχουν δει και πολλά, μπορώ να πω, πολλούς καρπούς του παπισμού, όπως ήταν η Ιεραεξέτασης, όπως ήταν πολλούς. Και μπορώ να πω ότι φτάνω στο σημείο να πω ότι έχουν αειδιάσει το χριστιανισμό της Δύσεως. Νομίζοντας ότι ο χριστιανισμός ταυτίζεται με τον παπισμό ή τον προτεσταντισμό και δεν θέλουν καν να ακούσουν περί χριστιανισμού. Τώρα εγώ, όπως σας είπα, είχα τη μεγάλη ευτυχία να γνωρίσω το θησαυρό της Ορθοδοξίας. Και ερχόμενος μετά είχα και την κλίση, ας πούμε, της αφιερώσεως, τη μοναχική κλίση,
Και ερχόμενος στην Ελλάδα, βλέπω σαν δυτικός, με μεγάλο πόνο ψυχής, βλέπω ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Ορθοδοξία, μεγάλωσαν στην Ορθοδοξία και μάλιστα αξιώθηκαν από την Ορθοδοξία Εκκλησία αξιωμάτων, άλλοι έγιναν ιερείς, επίσκοποι, πατριάρχες, θεολόγοι και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται στην αγκαλιά του Πάπα, στην αγκαλιά των Προτεσταντών και όχι μόνο αυτού να κάνουν συμπροσευχές αλλά να κηρύττουν ότι δεν υπάρχει απολύτως καμιά διαφορά. Ποιος είναι ο καρπός? Ο καρπός είναι ότι οι δυτικοί που αναζητούν αυτή την αλήθεια, δεν μπορώ να σας πω ότι πολλοί νέοι την αναζητούν αγωνιώδως. Αυτή τώρα, αυτή την ελπίδα που αναζητούν προς εμάς, προς την Ανατολή και ειδικά στις ημέρες μας που μιλάμε πολύ για Ευρώπη και τα λοιπά, οι οικουμενιστές τους απαγορητεύουν. Γιατί τους λένε όχι, δεν υπάρχει καμιά διαφορά, άρα δεν χρειάζεται να αναζητήσετε. Όταν όμως καταλήγουν με τη χάρη του Θεού στην Ορθοδοξία, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι οικουμενιστές δεν χαίρονται, δεν τους δέχονται, αλλά τους κλείνουν την πόρτα. Και έχουμε ακόμα και επίσημες μαρτυρίες από Ορθόδοξους επισκόπους που δείχνουν πώς τους κλείνουν την πόρτα. Έχουμε εδώ μια μαρτυρία που την έδωσε, μπορεί να τη διαβάσει ο Πέτερ Κυπριανός, που θα δείτε ένας Ορθόδοξος επίσκοπος πώς αντιμετωπίζει αυτό το σοβαρότατο θέμα της Ορθόδοξου Ιεραποστολής. Ο πατήρ Λυκέριος μας, ο πατήρ Λυκέριος, δεν ξέρω αν παραλείψαμε να τον συστήσουμε ονομαστικός, να μας συγχωρείτε γι' αυτό μέχρι τώρα αν δεν έγινε. Ο πατήρ Λυκέριος ανέφερε την περίπτωση ενός παπικού, πρώην παπικού, ο οποίος ήθελε να γίνει Ορθόδοξος και τον απέπεμψαν μερικοί επίσκοποι στους οποίους κατέφυγε. Θα σας διαβάσουμε τώρα ένα παράδειγμα, ένα γεγονός συγκλονιστικό, για να δείτε ότι δεν έχουμε την αποπομπή από την Ορθοδοξία, δηλαδή την άρνηση να γίνουν Ορθόδοξοι ένα μόνο άτομο, όπως ήταν αυτός ο πρώην παπικός, αλλά έχουμε μια συλλογική άρνηση να αποδεχθούμε συλλογικά παπικούς οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ορθοδοξία. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο αριθμό παπικών, οι οποίοι ως ρεύμα πραγματικό έχουν μια τάση να εισέλθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία τους αρνείται να τους δεχθεί. Σας διαβάζω το κείμενο το οποίο θα το αφήσουμε, θα το διαβάσουμε αυτούσιο και δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω, ούτε θα πούμε και άλλα πρακτικά αποτελέσματα του οικουμενισμού, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει και πρέπει να περάσουμε στις επόμενες απαντήσεις. Νομίζω είναι σαφή αυτά τα κείμενα και το παράδειγμα του πατρός Λυκερίου. Το 1992 στην εφημερίδα Το Βήμα, δηλαδή σε ένα πολύ επίσημο και δημοσιογραφικό όργανο, εμφανίστηκε μία επιστολή του Μητροπολίτου της επισήμου εκκλησίας, του Μητροπολίτου Καλύμνου κυρίου Νεκταρίου. Είχε τότε εξπάσει το μεγάλο θέμα της Ουνίας στις ανατολικές χώρες και υπήρχε μεγάλη οξύτης παπισμού και ορθοδοξίας. Έστειλε λοιπόν μία επιστολή στην οποία μεταξύ των άλλων πολλών άλλων λέει και τα εξής: «Και όταν ακόμη εκατοντάδες ιερείς της Δυτικής Εκκλησίας», εννοεί του παπισμού, «εγκατέλειπον κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες την ιεροσύνη και την εκκλησία των», προσέξτε παρακαλώ, «εκατοντάδες ιερείς εγκατέλειπον και την ιεροσύνη και την εκκλησία», εντός αγωγικών εκκλησία βέβαια, στην οποία ανήκαν μέχρι τότε, η Ορθόδοξος Ανατολή απέφυγε συστηματικά να τους δεχθεί στους κόλπους της. Και πώς δικαιολογεί αυτή την αποφυγή? Για να μην δηλητηριάσει τις σχέσεις της με την Πρεσβυτέρα Ρώμη. Για να μην στενοχωρήσουμε δηλαδή τον Πάπα, με λίγα λόγια, κλείνουμε την θύρα της σωτηρίας σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν μέσα στη μάνδρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και όταν ολόκληρες συνεχίζει το κείμενο του κυρίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου, όπως είπαμε, Καλύμνου, και όταν ολόκληρες ενορίες από την Ευρώπη στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, επεθύμουν να προσέλθουν στην Ορθοδοξία, πάλι με διάκριση τους κλείσαμε την θύρα. Πεπισμένη η Ορθοδοξία ότι δεν χρειάζεται κτλ. Κτλ. Προτίμησε να αφήσει μόνους και ακαθοδήγητους τις χιλιάδες αυτές των πρώην Ρωμαιοκαθολικών. Και τούτο για να μην κλονιστεί ο οικουμενικός διάλογος που απέβλεπε στην καταλλαγή και στην ειρήνη. Είναι δηλαδή
κείμενο κραυγαλαίου, είναι κείμενο, με συγχωρείτε που θα το χαρακτηρίζω έτσι, κυλικό. Να θέλει ένας άνθρωπος να εισέλθει στην Εκκλησία, να μετανοεί δηλαδή διότι είναι αιρετικός, και να πηγαίνει σε επισκόπους οι οποίοι να του αρνούνται να τον δεχθούν δια του βαπτίσματος και έτσι να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή προτίμησαν, επαναλαμβάνω, προτίμησε να τους αφήσει μόνους και ακαθοδηγήτους. Δηλαδή κάντε ό,τι θέλετε και όπου βγάλει υπόθεση. Είναι γνωστόν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι, παρά το ότι θα μπορούσαμε να ασκήσουμε και εμείς έντινη μέτρο προσιλητισμό, δεν το κάνουμε, και δεν το κάνουμε για λόγους αρχών. Και έχω υπόψη μου δύο περιστατικά τα οποία νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικά. Πρώτον, θυμάμαι ότι οι χριστιανοί, οι ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί της κάτω Ιταλίας, της Καλαβρίας δηλαδή, είναι, που λέγονται Αλμπανέζοι, Αλβανία, στο πούμε αλβανόφωνοι, αυτοί έχουν κατ' επανάληψη εκδηλώσει την πρόθεσή των να υπαχθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτοί είναι υπολείμματα Ορθοδόξων, οι οποίοι ενεκλωβίστησαν μέσα στον Ρωμαιοκαθολικισμό και τελικά ο Ρωμαιοκαθολικισμός τους έπνιξε και τους ανάγκασε, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη ζωή τους, την ύπαρξή τους, να αποδεχθούν τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Έχουν λοιπόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, έχουν υποβάλει αίτηση για να έρθουν μαζικά όλη αυτή η περιοχή, να έρθει και να γίνουν Ορθόδοξοι και να υπαχθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Αθηναγόρας, ακριβώς για να μην υπάρξει ένα στοιχείο το οποίο ενδεχομένως θα ενδυναμίτιζε τότε τις σχέσεις μεταξύ των δύο εκκλησιών μας, απέφυγε και αρνήθηκε να τους δεχθεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μία μαζική αποχώρηση ρωμαιοκαθολικών ιερέων, οι οποίοι δεν φέρουν, δεν μπορούν, ας πούμε, να σηκώσουν το βάρος της αναγκαστικής αγαμίας. Και σήμερα όλοι ξέρουμε ότι μέσα στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας όχι μόνο γίνονται διαβουλεύσεις και διεργασίες ώστε να αλλάξει ή δυνατόν αυτό το καθεστώς, αλλά και υπάρχουν πολλοί που παρετούνται από την ιεροσύνη για αυτό το λόγο, και αυτοί όλοι ζητούν να προσληφθούν από την Ορθοδοξία. Και η Ορθοδοξία, και για το λόγο να μην φανεί ότι κάνει προσιλητισμό και ότι δέχεται τους δυσαιρεστημένους κατά κάποιον τρόπο από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, συστηματικώς αποφεύγει να τους δεχθεί. Καταλαβαίνετε το κρίμα που έχουν αυτοί οι Ορθόδοξοι, το οποίο αυτό φρόνημα, και το φρόνημά τους αυτό βέβαια έχει καλλιεργηθεί μέσω ακριβώς της οικουμενικής κινήσεως. Κατανοούμε δηλαδή πρακτικά άμεσα τα αποτελέσματα της θεολογίας των οικουμενιστών, ότι εκκλησία δεν είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι και οι αιρέσεις. Προχωράμε, παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη να ολοκληρώσω και κάτι για να το καταλάβουμε πιο καλά. Βλέπετε εδώ έχουμε το παράδειγμα του παπισμού, που έχουμε και επίσημο κείμενο στη Βερεμέντζο Ένωση που έγινε πέρσι, που έχουμε κάποιο έντυπο, αν θέλετε μπορείτε να ενημερώσετε πληρέστερα, που σε ένα σημείο σε αυτό το κείμενο που έγινε σε μια συμφωνία μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών, λέγει για αυτούς τους λόγους απαγορεύεται πας αναβαπτισμός. Δηλαδή απαγορεύεται σε εμάς τους Ορθοδόξους να βαπτίσουμε τους Παπικούς. Τώρα έχουμε τέτοια κείμενα και με τους Αγγλικανούς και τους άλλους Προτεστάντες. Να το καταλάβουμε πιο καλά. Έχει αρχίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία επίσημο διάλογο ήδη το 76 με τους Ιουδαίους και το 86 με τους Μουσουλμάνους. Σε λίγο θα μας πούν για αυτό το λόγο, για να μην τους θίξουμε, απαγορεύεται να βαπτίσουμε έναν Εβραίο ή έναν Μουσουλμάνο που θέλει να επιστρέψει στην Ορθοδοξία, και μεθαύρο το ίδιο με τους Βουδιστάς και τους άλλους θρήσκους. Δηλαδή καταργείται τελείως η ιεραποστολή της Εκκλησίας μας. Αυτό νομίζω να το κλείσουμε. Θα αναφέρω ένα από τα φοβερά ουέ του κύριου μας τους γραμματείς και φαρισαίους. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημίς γαρ ούκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισερχήν.